Privetvisiem, Edukas Krasnoi του Ντόρια Πατεύσκη. Ή αλλιώς, καλώς ήρθατε όλοι στο Top.gr, εδώ η app. Η νέα παρουσίαση για το Standard Show είναι ένα Type 2 deck, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με το Dredge. Ναι, καλά ακούσατε, με το Dredge. Λοιπόν, μπαίνουμε καταρχήν στην λίστα. Έχουμε 4 Enclave Cryptologist, 4 Hedron Crab, 4 Bloodgust, 4 Merfolk Looter, 4 Renegade Doppler Langer, η καλύτερη κάρτα του deck, 4 Sendraxis Alchemist, 2 Fate Stitcher, 4 Avenger Vine, 2 Sphinx of Lost Truths και 4 Extractor Demon. Αυτή η λίστα είχε εμφανιστεί είναι sneaky way σε ένα last chance στο, σε ιαπωνικό Grand Prix. Εμφανίστηκε, δεν την είδε κανένας και βγήκαμε και την ξεθάψαμε. Εγώ βέβαια την είδα στο Mondo. Την έπαιζε άλλος ο Ιάπωνας. Μπαίνω προϊνιάτικα με το Next Level Band, τρώω ξύλο, λέω, τι είναι αυτό. Το φτιάχνω και είδω τα αποτελέσματα. Η μόνη μου αλλαγή είναι ο συγκεκριμένος Ιάπωνας είχε ένα Eldrazi Monument, εγώ το αντικατέστησα και το έκανα τετράδα του Doppelganger, που είναι απίστευτη. Το Mana Base είναι 4 Creeping Tarpy, 4 Drone Catacombs, 3 Misty Rainforest, 3 Skalictan, 2, 4, 6 Island, 2 Swarm και 2 Mistvine Border Post. Ποια είναι η λογική του deck? Καταρχήν, να επισημάνω ότι παίζει την καλύτερη black κάρτα που έχει βγάλει το Rise of Eldrazi, Enclave Cryptologist. Είναι απίστευτη καρτάρα, είναι απίστευτο και στο συγκεκριμένο deck. Σκεφτείτε ότι έχουμε looter ενεργό δεύτερο γύρο. Τι άλλο θέλουμε? Έχουμε δηλαδή 8 looter συνολικά και το Hedron Crab για να διάσουμε πράγματα στο Graveyard. Ο Bloodgust και ο Vengevine έρχονται πάρα πολύ εύκολα στο board. Σκεφτείτε τώρα, μπορούμε να ξεκινήσουμε με φάση πρώτο γύρο Crab, δεύτερο γύρο looter, τρίτο γύρο Doppelganger, ακόμα ένα Enclave Cryptologist ή Crab και ρίχνουμε στο παιχνίδι Vengevine, το οποίο υποτίθεται ότι έχουμε βάλει στο Graveyard και γίνεται, μη σας πω τι γίνεται. Λίγο που το έχω παίξει, έχω κάνει 2 φορές 10-4 kill εναντίον June και γενικά το δεκάκι είναι πάρα πολύ καλό και fun πάνω απ' όλα. Το server plan έχει τους 4 snapper, calcite snapper ή αλλιώς χελονιτζάκι όπως τα ξέρετε. Αυτά μπαίνουν εναντίον June και μόνο Red. Έχουμε Doomblade και Consuming Vapors από 3, η χρήση των οποίων είναι ενάντια σε Mythic, που είναι δύσκολο matchup σχετικά. Next Level Band που είναι πανεύκολο matchup. Naya κτλ. 4 Negate και ένα Jace Beller μπαίνουν σε Control Decks, όπως διαφαίνεται. Λοιπόν, ας πάμε στο ματσάκι που παίξαμε με Next Level Band. Παίζει πρώτος. Εμείς ξεκινάμε με Border Post. Με Looter. Γιατί είμαστε καλά. Είναι χαροπό ντεκάκι, χαροπό χειράκι. Έχουμε και Doppelganger και Vengevine. Και πολλούς Looters. Γενικά, ο Looter είναι μια κάρτα την οποία την έχω παίξει σε όλα τα type του η οποία ήταν legal. Άρα μια πεντάρα, δεν μας απασχολεί καθόλου. Εμείς θα κάνουμε attack με 2 Vengevines. Αυτό θα ρίξει και ένα Γολουφόμενς. Οκ.
Έχει μέσα ο Bloodgust. Σαν κάματα και με δύο δαίμονες. Καλά είμαστε. Εδώ κάνουμε και άλλο μιλ. Ξέφυγε και ένα target. Μισ target έκανα. Δεν πειράζει. Κερδίζουμε και έτσι. Okay, whatever. Double Ganger και άλλο Bloodgust και δαίμονας για να καθαρίσει το παιχνίδι. Μας το δίνει. Και πάμε και το δεύτερο game. Δυσκολάκι χέρι. Εντάξει, τουλάχιστον έχουμε looter και μόνο αυτό μας απασχολεί. Λίγα removals έχει ο αντίπαλος. Οπότε, ακόμα δηλαδή και πάθει να φάμε στον looter, δεν μας απασχολεί. Θα φέρουμε land. Όπως και είναι. Εδώ θα μπορούσα να παίξω και έναν double ganger. Εντάξει, ο τεστ δικαιολογούνται κάτι τέτοια λαθάκια. Looter. Για τον double ganger το κρατάω για δίπλο κρίτσο σε Vengevine. Αυτό μας κάνει bound με Jace. Οκ, εμείς θα σκοτώσουμε τον Vengevine. Τώρα θα πρέπει να το ρίξουμε, γιατί πρέπει να τρέξουμε λίγο με τον Chase. Τουλάχιστον δεν μας ξανακάνει bounce που δεν μας κάνει νομίζω από το Merfolk. Θα έχουμε active επόμενο γύρω το Double Ganger ως Merfolk Looter. Εδώ ένα καλό play. Να κάνουμε copy δαίμονα. Μας ήρθε και το Crab. Copy δαίμονα να σκοτώσουμε και τους δύο Planeswalkers. Τζούρα μας σκοτώνει το Double Ganger. Εδώ άπειρο μιλ. Δύο Vengevine. Alchemist για Bounce Soldier. Vengevine μέσα. Και αυτό. GG. Καμία ελπίδα ο αντίπαλος. Το είδατε το τεκάκι. Τρέχει. Είναι πολύ καλό. Θέλει κάποια... Θέλει Mulligans γενικά. Αλλά θα το ευχαριστηθείτε 100%. Σας το εγγυούμε. Καλό σας βράδυ και καλό ματσάκι με την Εθνική να έχουμε, αντί και με την νίκη. Από το Top Decker, Θεόδωρος Λιαπάτης. Γεια σας.